Ποιος είναι αυτός που σταματάει και παίρνει την τροτέζα, την γκόμενα, την πόρνη από τον δρόμο, από τη γωνία του δρόμου. Επίσης. Ποιες κατηγορίες. Επίσης μπορεί να είναι και παντρεμένοι που καθώς πηγαίνουν στο σπίτι τους κτλ. Και ποια είναι η κατηγορία που παίρνει τη στραβεστή, τη συγκρού. Κάω μεγάλο θέμα. Πρόσεξε τι θα πεις εκεί, γιατί εγώ έχω κάνει αργά με τραβεστή και ξέρω... Δεν έχω ασχοληθεί με τραβεστή. Δεν έχεις ασχοληθεί εγώ, καθόλου. Όχι. Εγώ που τις είχα σε εκπομπή όλες αυτές τις υπάρξεις, μου είπανε ότι οι περισσότεροι πελάτες τους καταρχήν είναι γκέι, είναι ομοφιλόφιλοι, δεν θέλουν να πηδήξουν την κοπέλα, θέλουν να τους πηδήξει η κοπέλα. Και αυτό είναι σκέτη δυστυχία γιατί μια κοπέλα που το έχει ακόμα το εργαλείο, παραπάνω από 3 βίζιτες το βράδυ δεν μπορεί να κάνει πτώμα. Βέβαια. Το άλλο που μου είπανε ήταν το ηλικιακό και επαγγελματικό γκρουπ που τις προτιμάει, αστυνομικοί, δικηγόροι, δικαστές. Ναι. Όπως και τις μίστρες. Τι κοινωνία μαμά. Και στις μίστρες, τις αφέντρες, το ίδιο γκρουπ τις προτιμάει. Ξέρω γιατί έχω κάνει ρεπορτάζ. Τι είναι οι αφέντρες. Μπουντρούμια. Μπουντρούμι είναι το κέντρο σαδομαζοχισμού. Κάθε αφέντρα έχει ένα μπουντρούμι. Το οποίο υπάρχει οργανωμένο. Μια αφέντρα. Είναι το κουβαλάει στο σπίτι της. Όχι, όταν λέει έρχομαι στο χώρο σου, που φέρνει και τα δικά της μαστίγια. Υπάρχουν και αυτές οι βίζιτες που πηγαίνουν τα... Αλλά όταν λέμε μπουντρούμι, ακούστε τον όρο μπουντρούμι, είναι κέντρο σανδομαζοχισμού. Είναι από την τουρκική λέξη μπουντρούμ. Ναι, κέντρο σανδομαζοχισμού. Υπάρχει μια αρχαία φέντρα εκεί, που συνήθως έχει τα πνευματικά παιδιά της, τις μικρές αφέντρες. Έχει πνευματισμό το σανδομαζοχισμό. Ναι, ακολουθούν ναι, βέβαια, είναι μια φιλοσοφία. Μια ιεραρχία, μια... Ο Μαρκίσιος Δε Σάδ, ήξερα. Βέβαια. Και εκεί... Τι εργαλεία έχει. Πάρα πολλά. Περίγραψέ μου το, όχι, δεν θέλω να μου πεις πόσα πολλά ή λίγα. Περίγραψέ μου το. Πάρα πολλά κουτάκια για ηλεκτρισμό που σου βάζουν στα γενετικά όργανα. Ανάλογα τι έχει ζητήσει, γιατί υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες. Μπορεί να έχει ζητήσει να σε πόνι μόνο, να κάνει η αφέντρα, να είσαι πόνι. Υπάρχουν άντρες που έχουν αυτή τη φαντασία, που κάνουν το πόνι και ανεβαίνει η αφέντρα πάνω τους. Και τους βαράει με το μαστίγιο. Ναι, σαν να είναι ζώο. Υπάρχουν άντρες που βαράει στον κόλο, ας πούμε, και θέλουν και απλά... αυτοί κάνουν χλιμιντρίζουν. Ναι, να ντύνονται καμαριέρες. Ναι, ντύνονται καμαριέρες οι άντρες. Ναι, και είναι οι καλύτεροι τους πελάτες, γιατί τους βάζει η αφέντρα να καθαρίζει όλο το μπουντρούμι. Είναι οι άντρες που τη βρίσκουν σεξουαλικά όταν καθαρίζουν. Δηλαδή το ίδιο πράγμα που μερικές γυναίκες το κάνουν για να ηρεμούν τα νεύρα τους. Δηλαδή οι γυναίκες που είναι έξαλλες καθαρίζουν το σπίτι και καλμάρουν. Τους αρέσει η αλλαγή ρόλων και μαζί το υποτακτικό, γι' αυτό καθαρίστρια. Και συνήθως όταν ένας άντρας. Ποιο είναι το πιο επώδυνο που γίνεται σε τέτοια μπουντρούμια. Εντάξει. Πες μου, αγάπη μου, γλυκιά. Ο βασανισμός των όρχεων. Α. Βασανισμός των όρχεων. Δηλαδή μπορεί να ζητήσουν άντρες να δεθεί η αφέντρα από τους όρχες τους μαλλισίδες και να τη σύρουν ακόμη. Πες το ξανά αυτό. Δηλαδή, εκτός από το βασανισμό με βέργες και τα λοιπά, με ηλεκτρισμό και τα λοιπά των όρχεων, μπορεί να ζητήσει... Εδώ χρειάζομαι μπαλάκι. Δένεται ο άντρας, δένει την αφέντρα από τους όρχες του με ένα ειδικό μηχάνημα, που από αυτό το μηχάνημα υπάρχει αλυσίδα, σέρνει την αφέντρα στο πάτωμα. Γι' αυτό πρέπει να εκπαιδευτεί η αφέντρα. Δεν μπορώ εγώ να γίνω αφέντρα. Πρέπει να σε αναλάβει μια άλλη να σου δείξει πώς γίνονται όλα αυτά χωρίς να κάνεις κακό στον άλλο. Διστάζω να σου λήξω τον μπαλάκι με αυτά που μου λες. Ναι. Ήδη αρχίζω να αισθάνομαι ρίγη και έναν πόνο. Βεβαίως τα μαστιγώματα κλπ. Είναι για αρχάριους σαδομαζοχιστές. Ναι. Υπάρχουν όμως, υπάρχει και μια κατηγορία πελατών που είναι σαδιστές, που πηγαίνουν για να βασανίσουν το υποκείμενό τους. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Κοίτα, δεν υπάρχει δηλαδή κύκλο... γυναίκα που να είναι πρόθυμη να βασανιστεί. Βέβαια, στον κύκλο των σαδομαζοχιστών, γιατί θυμάμαι κάποτε με είχε καλέσει ο Σύλλογος Σαδομαζοχιστών Ελλάδας. Υπάρχει Σύλλογος Σαδομαζοχιστών. Στην κοπή πίτα. Εννοείται ότι πήγα. Εδώ, εάν δεν είσαστε μπασμένοι στο κύκλωμα. Υπάρχει Σύλλογος Σαδομαζοχιστών Ελλάδας. Ναι. Κάνανε ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι και με είχαν καλέσει σαν sex editor της Ελλάδας χρόνια πριν. Εννοείται ότι δεν θα το χάναμε τίποτα. Ότι πήγα.
τρέχοντας. Δεν σε πιστεύω δηλαδή ότι πήγες στο πάρτι, στο πρώτο χρονιά, δεν μου λες. Εννοείται, να μην δω τι γίνεται. Και πηγαίνουν όλοι με την κατάλληλη εξάρτηση εκεί. Ναι, με αλυσίδες και λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα. Εννοείται. Και εκεί βλέπεις, ας πούμε, τους αφέντες με τις υποτακτικές τους. Μα οι υποτακτικές είναι επιπληρωμή ή είναι όχι, η σχέση όχι, τους. Και συνήθως επιπληρωμή, επιπληρωμή, υποτακτικές υπάρχουν. Οι ιερόδουλες που δέχονται, Τα πάντα. Υποταγή, ναι. Αλλά συνήθως μπαίνουν σε ρόλους και στη ζωή τους. Δηλαδή θέλουν υποτακτικοί. Όταν κάποιος είναι κυριαρχικός από τη φύση του, θέλει μια υποτακτική που να είναι και από τη φύση της υποτακτική, δηλαδή να συνεχιστεί και στη ζωή τους αυτό. Γι' αυτό παντρεύονται αμέσως, γιατί είναι δύσκολο να βρουν σύντροφο. Εκεί το ξέρεις το ανέκδοτο, που είναι ένα ζευγάρι, ένας σαδιστής και μια μαζοχίστρια. Ναι. Και της λέει αυτός, του λέει αυτή, μαζοχίστρια, χτύπαμε, πόνεσέ με, λέει αυτός, βασάνισέ με. Και τι λέει αυτός? Όχι. Όχι, 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 όχι. Αυτά θεωρούνται διαστροφές ή απόλυτα νομότυπο, κανονικό, normal νομίζω σεξ. Νομίζω οι ψυχίατροι το έχουν στην παραφιλία. Ωραία. Ειρηνή, πολλοίς κόσμος έχει απορία ως προς ένα πολύ απλό της διαχωριστικής γραμμής μεταξύ του τι είναι κανονικό σεξ και του τι είναι διαστροφή. Πώς θα χώριζες εσύ, πώς θα τραβούσες αυτή τη διαχωριστική γραμμή, τι είναι διαστροφή πάνω από το κανονικό που μπορείς να κάνεις με τη σύντροφό σου και γενικά με έναν συνθηκολογημένο και συμβιβασμένο και συμφωνούντα ενήλικα? Κοίτα, δεν μπορώ να ορίσω εγώ τι είναι διαστροφή. Εσύ ως sex editor μπορείς να το ορίσεις. Ψυχίατρος μπορεί να το ψυχίατρος ορίσει. Ψυχίατρος μόνο. Ναι. Οι ψυχίατροι λοιπόν τι ορίζουν? Σεξοθεραπευτές. Ναι. Σεξοθεραπευτές. Κοίτα, υπάρχει ένα τέτοιο σεμινάριο στο φεστιβάλ του Κωνσταντινίδη από το Σεξολογικό Ινστιτούτο. Ναι, μην μου πεις τίποτα παραπάνω. Εγώ θέλω... Δεν μπορώ εγώ να επεκταθώ. Εγώ δεν θα κρίνω. Δεν έχεις ακούσει, γιατί εγώ παραδείγματος χάρη. Όχι, δεν θα κρίνω. Εγώ παραδείγματος χάρη δεν είναι θέμα κρίσης. Είναι θέμα status quo. Το λένε πια όλοι. Ότι δεν είναι. Ότι είναι, υπερβαίνει τη διαχωριστική γραμμή. Η κτηνοβασία. Δεν μπορεί κανείς να το πει ότι είναι normal sex. Και παιδεραστία και τα λοιπά. Η παιδοφιλία, η παιδεραστία, η νεκροφιλία. Εννοείται. Την οποία ακούω ότι υπάρχει μάλλον διαδεδομένη. Δεν έχω ασχοληθεί. Όχι, γιατί οι θεατές μας μπορεί να μην ξέρουν ότι δεν εννοούμε ανθρώπους που πηδάνε πτώματα, πηδάνε νεκρούς, αλλά ανθρώπους που θέλουν τη σύντροφό τους ή την πόρνη τους να υποκρίνεται τη νεκρή μέσα σε ένα φέρετρο. Αυτό δεν είναι νεκροφιλική τάση. Όλα αυτά, υπάρχουν λοιπόν, και άνθρωποι που έχουν αυτό το βίτσιο της μουμιοποίησης, να γίνονται μούμιες, να καθόνται ακίνητοι. Οι άνθρωποι που κάνουν τα έπιπλα. Δεν είναι ακριβώς νεκροφιλία, δηλαδή άνθρωποι που έχουν βίτσιο να κάνουν τα έπιπλα. Δηλαδή, εγώ υποκρίνομαι ότι είμαι τραπέζι. Τραπέζι. Και είναι ειδικά εκπαιδευμένοι, δηλαδή αν ήξερες να κάνεις τραπεζάκι, τώρα είσαι ειδικά εκπαιδευμένος για να κουμπίσω το ποτήρι και να μην πέσει. Και έχουν ειδονή από αυτό, δηλαδή να είναι αντικείμενα να κάνουν στο χώρο. Ότι δεν τους βλέπουν, ότι είναι αντικείμενα. Δηλαδή, αν εγώ πω μια παρουσιάστρια που ξέρω που βγαίνει στην τηλεόραση τα Σαββατοκύριακα και την πω πόμολο, δεν τη βρίζω, δεν μπορεί να μου κάνει μήνυση, γιατί υπάρχουν πολλοί που θα θέλανε να είναι πόμολο, έτσι δεν ναι, είναι? Ναι, ναι. Τι είναι το πιο ασυνήθιστο έπιπλο που υπάρχει σε αυτό το είδος της ψηλοδιαστροφής? Συνήθως το τραπεζάκι κάνω. Τραπεζάκι κάνει. Τραπεζάκι. Ναι, αυτό τους αρέσει, γιατί είναι και η στάση, ξέρεις, τα τέσσερα. Δεν είναι σεξουαλικό, δεν τους κάνει κανείς κάτι. Απλά τους αρέσει να κάνουν τα τραπέζια. Και πληρώνουν για να το κάνουν. Συνήθως έρχονται στα φετίχ πάρτι αυτή, σε πάρτι δηλαδή που μαζεύονται οι φετιχιστές. Που είναι ο καθένας με το φετίχ του εκεί. Μίλα μου για μερικά φετίχ. Ποια είναι τα πιο συνήθη φετίχ? Οι Έλληνες ποδολάγνοι. Ποδολάγνοι. Οι Έλληνες ποδολάγνοι φουλ. Οι οποίοι θέλουν να γλύφουν. Ναι. Με τα δάχτυλα των ποδιών. Αυτό δεν είναι διαστροφή, έτσι? Δεν είναι διαστροφή. Όχι, δεν θεωρείται διαστροφή. Θεωρείται ιδιαιτερότητα και προτίμηση στο σεξ. Και τα νεύρα που ξεκινούν από το φετίχ. Το φετίχ γενικώς δεν θεωρούνται διαστροφή, έτσι δεν είναι? Ανάλογα που φτάνει το φετίχ. Δώσε μου μια λίστα δηλαδή, από φετίχ. Οι αντικειμενόφιλοι, οι άνθρωποι που κάνουν ναι, ναι. σεξ με αντικείμενα. Ναι. Με το μαξιλάρι. Δεν έχεις παντρεύτηκε μία τον πύργο του Άιφελ? Το έχεις πάρει χαμπάρι, αντικειμενοφιλία. Υπάρχουν άνθρωποι που ερωτεύονται μόνο αντικείμενα. Δεν μπορούν να ερωτευτούν άνθρωπο. Ναι.
Βέβαια, έχει παντρευτεί μια γυναίκα τον πύργο του Άιφελ. Άλλος ερωτεύεται το κουκλάκι. Έχει γίνει μεγάλο θέμα. Αν δηλαδή μια γυναίκα ξανά αυτό... είναι πόμολο, δικαιολογημένα την έχει ερωτευτεί κάποιος. Δεν ερωτεύονται άνθρωπο που κάνει τα επιπλά. Κανονικό, το αντικείμενο, κανονικό αντικείμενο. Κανονικό αντικείμενο. Αυτό θεωρείται φτυχιστές. Τότε, συγγνώμη, ναι. Αλλά περισσότερες από εσάς τις γυναίκες έχετε μία ανομαλία. Ναι. Είσαστε φετιχίστριες γιατί ερωτευόσαστε τις Louis Vuitton τσάντες. Εντάξει, λοιπόν, άλλο φετίχ, λίγο φετίχ που να μην το ξέρουμε. Αυτό, ας πούμε, θέλω να πω για αντικειμενοφιλία. Εντάξει, παιδιά, είναι... πρέπει να πάει για θεραπεία, δηλαδή δεν γίνεται. Σαφώς, δεν μπορεί να κάνει σχέση στη ζωή του. Ξέρω γυναίκα που είναι ερωτευμένη με ένα κόκκινο καναπέ. Συνήθως κάνουν και σεξ με τα αντικείμενα, έτσι. Κάνουν και σεξ με τον καναπέ. Κάνουν και σεξ με τα αντικείμενα. Γυναίκες περισσότερο ή άντρες. Γιατί από τα βοηθήματα τα σεξουαλικά, φαντάζομαι ότι ο δονητής είναι το πιο συνηθισμένο, έτσι δεν είναι. Για τους άντρες, τι είναι το πιο συνηθισμένο αντίστοιχα με το δονητή για δική τους ικανοποίηση ή για να ικανοποιήσουν τον σύντροφό τους? Το ομοίωμα. Οι φουσκωτές, οι κούκλες. Α, οι φουσκωτές, οι κούκλες και το ομοίωμα. Δύο. Υπάρχει και ξεχωριστό. Όποιος δεν θέλει ολόκληρο το πακέτο να παίρνει το ένα και να το βάζει πάνω του. Τα τελευταία χρόνια. Ηλεκτρικό είναι αυτό. Ανάλογα. Τα τελευταία χρόνια τα sex machines πηγαίνουν σε άνοδο. Δηλαδή, φύγαμε από τους δονητές και από αυτά. Τα sex machines. Τι είναι τα sex machines? Που είναι μια ολόκληρη μηχανή του σεξ, δεν τα έχεις δει? Τα σεξ machines. Αυτά πας και τα νοικιάζεις ή τα αγοράζεις? Τα αγοράζεις. Και πόσο κάνει ένα τέτοιο πράγμα? Από 200 ευρώ και πάνω. Α, είναι τόσο φτηνό. Ναι, αλλά είναι... Δεν μπορεί να το έχει οποιοδήποτε στο σπίτι του. Υπάρχουν άνθρωποι... Όπου του κάνει πίπες και λοιπά, όλα αυτά... Έχει διαφορετικούς δονητές, έχει άλλα αντικείμενα πάνω, μπορεί να είναι καναπές σεξ machine. Τέλος πάντων, υπάρχουν άνθρωποι πια που φτιάχνουν... Τι σκέψεις βάζεις στους θεατές του αργά απόψε? Αυτό είναι σε άνοδο, τα sex machines, την αγορά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, έχει καταργηθεί το παλιό καλό δεξί μας χέρι με το οποίο οι άντρες έκαναν όλες τις ερωτικές περιπτύξεις της γιώτης τους και που οι γυναίκες μπορούν να κάνουν το ίδιο. Το δε αριστερό είναι σαν ξένο. Καταργηθεί, αλλά τι ψάχνουν περισσότερο. Εντάξει, παιδί μου, θέλουν και το ένα. Γιατί οι γυναίκες δεν το παραδέχονται ότι το κάνουν? Το θεωρούν υποτιμητικό να πούνε ότι αυνανίζονται. Γιατί το έχω καταλάβει στη συμβουλευτική. Γιατί υπάρχουν γυναίκες που δεν αυνανίζονται. Ναι. Δηλαδή και εγώ μικρή αυτό έλεγα. Γιατί δεν το παραδέχονται οι συμμαθητριές μου? Εσύ το έχεις κάνει? Ποιο είναι τον αυνανισμό? Είναι δυνατόν ποτέ? Μα δεν θα ήμουν υγιής άνθρωπος αν δεν το είχα κάνει. Είναι δυνατόν. Έτσι πιστεύω και εγώ και ευτυχώς που το θίξαμε το θέμα. Γιατί οι περισσότεροι που έχουν πρόβλημα με το να το πουν και άλλοι με το να το κάνουν είναι γένους θηλυκού. Ο άντρας από μόνος του λέει ο ένας τον άλλο μαλάκα, από μόνος έχει συνηθίσει. Κατάλαβες? Μα υπάρχουν γυναίκες που είναι και 40 χρονών και δεν έχουν αυνανιστεί ποτέ. Το έχω συναντήσει μέσα στη δουλειά. Τι θα είχες να τις συμβουλεύσεις? Από προσωπική σου πείρα και από γενικά την πείρα σου ως sex editor. Δεν γίνεται να μην κάνεις έρωτα στον εαυτό σου. Δηλαδή, δεν γίνεται. Από εκεί ξεκινάς να νιώσεις ερωτικά. Από το να βρεις εραστή, πιο σημαντικό είναι να γίνεις εραστής. Καταρχήν στον εαυτό σου, στο σώμα σου. Δεν είναι δυνατόν. Και έτσι ξυπνάς και τη σεξουαλικότητά σου. Αυτό που τη συμβουλεύω είναι να πάρουν μια καλή πορνό ταινία, να ξεκινήσουν με λιπαντικό ταυτόχρονα. Όχι σκέτο, με λιπαντικό, με λίπανση, είτε με λιπαντικό είτε με σιρόπι για στοματικό σεξ που εφαρμόζεται στην περιοχή. Υπάρχουν και ειδικά που δίνουν θερμότητα. Να χαλαρώσουν. Και να τιμήσουν την κλιτορίδα τους. Τον εαυτό τους. Και την κλιτορίδα και τον κόλπο. Δεν γίνεται αλλιώς. Στη συντηρητική πουριτανική τηλεόραση των 80s και το αντίστοιχο ραδιόφωνο, μια μικρόσωμη γυναίκα με βραχνή φωνή και βαριά γερμανική προφορά έφερε τη σεξουαλική επανάσταση στα μίντια. Μιλώντας για σεξ χωρίς φόβο ή προκατάληψη, έγινε διάσημη και περιζήτητη σε ολόκληρο τον πλανήτη. Σήμερα, κάπου 86 χρόνων, είναι ακόμη ορολογιακή βόμβα που κάνει τικ-τακ στο κατόφλι των υποκριτικά συντηρητικών. Όσα δεν ξέραμε για το σεξ, θα τα μάθουμε παρέα από τη μία και μοναδική Ladies and Gentlemen, Dr. Ruth in person. Pick a ball, any color ball. Wonderful.
This is your stress ball. I don't need that. Maybe you need it. Yes. I hold it. Honey, I have camera freeze because I'm talking to the greatest sex therapist of the last three centuries. Now, you're going to give me the interview because I'm the interviewer today and you are the interviewee. Right. In which case, if you give me a good interview, you will have great sex for the rest of your life. I like that. How's that? Which brings me... nobody has ever said that. Go ahead. It brings me to one very important question. You are notorious throughout the globe for being a sex therapist, a sex lecturer, a sex media person. Did you have good sex in your life? Next question, please. But I want to tell you something. You want to answer my the question? My late husband, Fred Westheimer. Yes. I was married almost 40 years. 40 years. I never permitted him to come to any of my talks. Really? Not television, not radio. I did 10 years of radio. Of course. 10 years, every Sunday night, 2 hours. I didn't let him come. You want to know why? Why? I told him, Fred Westheimer, you have to do something else. Either to stay home, watch the children, cook their meals, something else. Because if I had let him come, and then I'm asking questions, as you know, I say, who has a question? He would have raised his hand. You would have said, yes, Mr. Westheimer, what's your question? He would have told you, the shoemaker's children don't have shoes. He would have told you, don't listen to her. It's all talk. It's a standard phrase that he used to say for 40 years. Yes. Don't listen to her. Right, it's all talk. This is a paradox and an oxymoron. Yeah. You know why? Because so many millions of people listen to you. I know. And your husband had only one suggestion to make. Don't listen to her. Right. But I have to tell you why I use that sentence. In the Talmud, in the Jewish tradition, it says, a lesson taught with humor is a lesson retained. Now, I, like you, I hear jokes every day. I can never remember them. Most of them I don't understand. That's the opposite with me. I remember jokes as of the age of 13. I don't remember jokes. However, if anybody asks me a question, which happens all the time, I can use some questions with humor. So when you listen to me, you will remember. So when I say, did you have good sex in your life, what's the humor you can bring in the answer? Next question. That's not humor. This is political, actually. No, politicians, which I hate, and probably you do too. I don't hate anybody, but I don't talk about dislike, politics. Let's say dislike, not hate. Yeah. Probably politicians are the people who use next question or no comment more frequently. But what I'm very pleased about is that at this stage in my life, I now taught 6 years at Yale University, 6 years at Princeton. Now, at the age of 86, my third year at Columbia University Teachers College, I teach a seminar about the family in the media, how the picture of the family has changed throughout the years. As you know, because of your gray hair, that's why you wear the hat, so that they don't see the gray hair. Oh, I love, to be honest with you, when I was a 16-year-old boy and I was masquerading during the Greek season of Halloween, I love to dye my hair gray. That's nice. Absolutely. You wanted to be prepared. So life was kind to me. Yes.